Έξι μήνες μετά τον τραγικό χαμό του 26χρονου Νίκου Τζανόπουλου στη διάρκεια καταδυτικών εργασιών σε ιχθυοκαλλιέργεια στη Ρόδο, έρχεται η δικαίωση του αγώνα της οικογένειάς του. Οι γονείς του είχαν ακούσει εμβρόντιτη τότε τους ιδιοκτήτες της εταιρείας να ισχυρίζονται ότι το άτυχο Κρητικόπουλο έχασε τη ζωή του κάνοντας κατάδυση αναψυχής μέσα στους κλωβούς. Πολύ κρίμα να σπηλώνουμε έτσι τη μνήμη ενός νεκρού παιδιού που δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του πλέον. Είναι πάρα πολύ πικρό και αυτό καλούμαστε εμείς σαν γονείς του αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Να αποδείξουμε ότι ο Νίκος ήταν αυτός που γνωρίζουν όλοι, που γι' αυτόν έχουν μιλήσει οι φίλοι του και οι γνωστοί του και όσοι τον ξέρουν, ξέρουν ακριβώς τι ήταν ο Νίκος. Ήταν ένα υπεύθυνο παιδί, ένα σοβαρό παιδί. Με συγκλονιστική δύναμη και αποφασιστικότητα, η μητέρα του Νίκου, που βρέθηκε στην τραγική θέση να κληθεί να παραλάβει το πτυχίο του γιού της μετά το θάνατό του, μίλησε σήμερα στην Κρήτη TV. Ήταν ιχθυολόγος, είχε τελειώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και εκκρεμούσε μόνο η έκδοση του πτυχίου του. Ένα πτυχίο το οποίο βρεθήκαμε στη δύσκολη θέση να το παραλάβουμε μόνοι μας πριν ένα μήνα. Η ίδια εξηγεί πως η δικογραφία από το Λιμεναρχείο της Ρόδου που βρίσκεται ήδη στα χέρια των εισαγγελικών αρχών φέρνει στο προσκήνιο το όργιο παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας που είχε μεσολαβήσει. Ο φάκελος της δικογραφίας περιλαμβάνει στοιχεία και για την παντελή έλλειψη τεχνικού ασφαλείας. Ήδη από την έρευνα πραγματογνώμονα που είχε ορίσει η οικογένεια για τη διερεύνηση του δυστυχήματος έχει διαπιστωθεί ότι το θύμα καταδύθηκε μόνος του χωρίς επίβλεψη δεύτερου δίτη ασφαλείας ενώ βρέθηκε γαντζωμένος στα δίχτυα των ιχθυοκλωβών σε βάθος μόλις 6 μέτρων, αρκετή ώρα μετά την αρχική κατάδυση, γεγονός που πιθανότατα θα είχε αποτραπεί εάν υπήρχε αντίστοιχο προσωπικό να τον επιτηρεί, όπως ορίζει ο νόμος. Μας βεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε καταδυτικό συνεργείο, ούτε δίτης ασφαλείας τη συγκεκριμένη μέρα που καταδύθηκε ο γιος μου στην εταιρεία. Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο γιος μου καταδιόταν και έκανε συγκεκριμένες εργασίες μέσα στην ιχθυοκαλλιέργεια. Αυτό προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή να αποδείξουμε, ότι ο Νίκος δεν ήταν ένα παιδί ανεύθυνο, ήταν ένας εργαζόμενος που τους 2 μήνες που ήταν εκεί έκανε ακριβώς ό,τι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, συν το καταδυτικό κομμάτι. Τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στο κινητό, τον υπολογιστή και το ημερολόγιο καταδύσεων του θύματος σηματοδοτούν την αντίστροφη μέτρηση για την παραπομπή των υπευθύνων της εταιρείας σε δίκη για το εργατικό δυστύχημα που βύθισε στο πένθος την οικογένεια του άτυχου Νίκου και ολόκληρη την τοπική κοινωνία στον Άγιο Νικόλαο όπου καταγόταν. Από τη μια είναι η απώλεια του παιδιού μας και ο πόνος, ο οποίος δεν θα περάσει ποτέ και το γνωρίζουμε, και από την άλλη ο επίπονος αγώνας να αποδείξουμε ότι ο Νίκος δεν ήταν αυτό που οι ίδιοι υποστηρίζουν, δηλαδή ένας ανεύθυνος εργαζόμενος που έκανε το κόμπι του μέσα στην ιχθυοκαλλιέργεια.